θα υπάρξει μαζική επαναφορά της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτη-μέλη όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία σχεδιάζουν να επενδύσουν πολύ στην πυρηνική ενέργεια στο μέλλον. Οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί αξιωματούχοι θεωρούν μύθο ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να προσφέρει μια λύση στην κλιματική κρίση και επιμένουν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών. Ποιος είναι ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας στην Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050? Οι χώρες που χρησιμοποιούν άνθρακα όπως η Ρουμανία δυσκολεύονται να πετύχουν τους κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρώπη. Μπορεί το ενεργειακό της μείγμα να γίνει πιο καθαρό αν χρησιμοποιήσει περισσότερη πυρηνική ενέργεια? Πάμε να δούμε. Κατά τη διάρκεια της κομμουνιστικής περίοδου, η Ρουμανία κατασκεύασε δύο πυρηνικά εργοστάσια, τα οποία βρίσκονται στην Τσερναβόντα, μια μικρή πόλη στον ποταμό Δούναβη. Χρησιμοποιούν καναδική τεχνολογία Καντού, άρα διαφέρουν από τα αντίστοιχα σοβιετικά εργοστάσια. Η πρόθεση είναι να κατασκευαστούν δύο ακόμη μονάδες και να αναβαθμιστούν οι ήδη υπάρχουσες. Είναι μια επένδυση 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον Τεοντόρ Τσιρίκα, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Nuclear Electrica, τέως προέδρου της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης υπέρ της πυρηνικής ενέργειας Foratom. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να καθορίσει τις πηγές ενέργειας που θα αποτελέσουν τη βάση για την ενεργειακή στρατηγική της στο μέλλον και θα κατευθύνει τις επενδύσεις στη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Πώς θα πετύχει η χώρα σας τους κλιματικούς στόχους που υπέγραψε στο Παρίσι? Για να πετύχουμε τους στόχους, πρέπει να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες πηγές και να συνεχίσουμε το πυρηνικό μας πρόγραμμα. Είναι αδύνατο να πιάσουμε τους στόχους χωρίς την πυρηνική ενέργεια. Σήμερα η πυρηνική ενέργεια αντιστοιχεί στο 18-20%. Το 30-35% είναι ένας εφικτός στόχος εάν χρειαστεί να συνεχίσουμε με το ρυθμό που έχουμε τώρα για το 2050. Η έντονη συζήτηση που γίνεται τώρα στην Ευρώπη για τη σήμανση της πυρηνικής ενέργειας ως πράσινης ή μη πράσινης, πού οφείλεται κατά γνώμη σας? Η μία θέση στηρίζεται στην πολιτική ιδεολογία και η άλλη σε επιστημονικά δεδομένα. Στη χειρότερη περίπτωση, αν η ταξινόμηση δεν δεχτεί την πυρηνική ενέργεια ως πράσινη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε εργοστάσια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα μπορούμε να βρούμε επαρκή χρηματοδότηση όπως οι ανταγωνιστές μας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την οικονομική πλευρά του project. Η Λαβίνια Ντρέι είναι η ιστορική μορφή του μικρού σε μέγεθος κινήματος κατά της πυρηνικής ενέργειας στη Ρουμανία. Θεωρεί ότι η επένδυση κρατικών κονδυλίων στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας διαστρεβλώνει την αγορά, δημιουργώντας προβλήματα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν σχέδια να κατασκευαστούν και άλλα πυρηνικά εργοστάσια. Είναι καλή ή κακή ιδέα, δεδομένου ότι η Ρουμανία πρέπει να πετύχει με κάποιο τρόπο τους κλιματικούς της στόχους? Αν δοθούν αυτά τα χρήματα για την πυρηνική ενέργεια, αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος κλάδος θα τα χάσει, όπως οι ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρεία μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας έχει πει ότι το δίκτυο δεν επαρκεί για τα πυρηνικά εργοστάσια και για αυτά που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα. Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, τα ποτάμια έχουν λιγότερο νερό πλέον, το οποίο είναι αναγκαίο για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστηριών. Ακόμη και ο Δούναβης έχει θέμα. Οι πυρηνικές μονάδες της Τσερναβόντα έπρεπε να σταματήσουν την παραγωγή ήδη μια φορά. Αντίστοιχα περιστατικά μπορούν να συμβαίνουν πιο συχνά στο μέλλον. Κατευθυνόμαστε στο Ατζικιόλ. Βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο αιωλικό πάρκο που ανήκει στην Ιταλική Εταιρεία Ενέργειας Enel. Η κούρσα των επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Ποιος θα συμμετέχει και με ποιο μερίδιο στη μελλοντική ενεργειακή πίτα της Ρουμανίας? Οι επενδύσεις στην παροχή ενέργειας απαιτούν ένα σταθερό νομικό πλαίσιο. Πριν λίγα χρόνια, η χώρα υποστήριξε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών με πράσινα πιστοποιητικά. Αλλά το σχέδιο σταμάτησε και οι επενδυτές αποσύρθηκαν. Μερικοί μεγάλοι όμιλοι όμως, όπως η Enel, έμειναν. Ο Σορίν Ζαμφίρ επιτηρεί 133 ανεμογεννήτριες. Του αρέσει πολύ η δουλειά του. Το ότι αξιοποιούμε την αιωλική ενέργεια χρησιμοποιώντας μια νέα, μοντέρνα τεχνολογία μου άρεσε πολύ. Ήταν μια επαγγελματική πρόκληση για μένα. Είναι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινότητα να χρησιμοποιούμε αυτή τη νέα τεχνολογία, γιατί αισθανόμαστε πιο κοντά στην Ευρώπη. Μπαίνουμε στον ευρωπαϊκό χάρτη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν αξιοποιείται πλήρως το ενεργειακό δυναμικό της χώρας. Μπορούν να εγκατασταθούν πολύ περισσότερες ανεμογεννήτριες που θα αξιοποιήσουν τον αέρα.
Οι κλασικές πηγές ενέργειας από ορυκτά καύσιμα είναι περιορισμένες και ρυπογόνες. Η αιωλική ενέργεια είναι φτηνή και αποτελεσματική. Σε αυτή την περιοχή έχουμε εξαιρετικό δυναμικό για την κατασκευή ανεμογεννητριών. Και όχι μόνο εδώ, η Ρουμανία μπορεί να αναπτύξει αυτή την τεχνολογία ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες των καταναλωτών. Επισκεπτόμαστε το φωτοβολταϊκό πάρκο Μαυροντίνη. Η Ρουμανία έχει άφθονη ηλιακή ενέργεια και αυτή μπορεί να παίξει ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα της χώρας. Ο Αντρέι Μπουκούρ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης εταιρείας παροχής ενέργειας που είναι 100% πράσινη. Είναι ένας μικρός συνεργατικός σχηματισμός με φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον. Επισημαίνει τη μεγάλη δυναμική που έχουν οι στέγες των αποθηκών που φτάνουν το 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα. Μπορούν να καλυφθούν με πάντελ. Ο Μπουκούρ επισημαίνει όμως την έλλειψη κρατικών προγραμμάτων στήριξης αλλά και τις ανεπαρκείς ενεργειακές συνδέσεις που έχει η χώρα. Πιστεύω ότι η Ρουμανία είναι μια ευλογημένη χώρα γιατί έχουμε πολύ ήλιο και αέρα σε διάφορες περιοχές. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διπλασιάσουμε την παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο για να είναι εδώ, για να είναι κάπου, πρέπει να συνδέεται με το δίκτυο. Δεν έχει λογική να επενδύσουμε σε κάτι τέτοιο αν δεν μπορούμε να συνδεθούμε με το δίκτυο ενέργειας. Στην Τζερναβόντα, ο επόπτης βαρδιών Κωστίν Άντωνη εκπαιδεύει τον Σίλβιο και τον Καταλίν στον προσομοιωτή του κέντρου ελέγχου. Εδώ κάνουν συνεχώς ασκήσεις προσομοίωσης για σεισμούς, την κατάρρευση του συστήματος ψύξης αλλά και τον καθημερινό ανεφοδιασμό του εργοστασίου. Ο Κωστίν αναρωτιέται από πού θα προέλθει η ενέργεια στο μέλλον. Ποιο είναι το ιδανικό ενεργειακό μείγμα για τη χώρα? Το πρώτο στοιχείο είναι η πυρηνική ενέργεια. Είναι η βάση, είναι πάντα εκεί όταν τη χρειάζεσαι. Μετά είναι η ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές. Τις διαθέτουμε στη Ρουμανία, αλλά πρέπει να τις διατηρήσουμε και στο μέλλον και να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτό τον τομέα. Αλλά δεν είναι διαθέσιμες όποτε τις θέλεις. Αυτή η διαθεσιμότητα καλύπτεται από την πυρηνική ενέργεια. Η συζήτηση για τις ενεργειακές ανάγκες σε μια κοινωνία που αλλάζει δεν αφορά μόνο φίλους και συναδέλφους. Η 12χρονη κόρη του, Πιάνκα, ενδιαφέρεται και την κλιματική αλλαγή και τις ενεργειακές ανάγκες που θα έχει στο μέλλον η χώρα. Πιάνκα, ξέρεις ότι είναι σημαντική η πυρηνική ενέργεια, γιατί υπάρχουν αλλαγές στο κλίμα, ο καιρός είναι πιο ζεστός από τη μία χρονιά στην άλλη και πρέπει να λάβουμε μέτρα. Η πυρηνική ενέργεια που έχουμε εδώ και στην οποία έχω αφιερώσει τη ζωή μου είναι μια καθαρή ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μείνει ουδέτερη όσον αφορά τις τεχνολογικές επιλογές. Αλλά το να ταξινομήσουμε την πυρηνική ενέργεια ως πράσινη ή όχι θα έχει τα επόμενα χρόνια τεράστιο αντίκτυπο στις επενδυτικές αποφάσεις.